Πάντα εδώ στο ποτέ όπω πριν τη Παρασκευή, από τα 17 του ο Νίκο Οικονομόπουλο στο τραγούδι βέβαια από πολύ πιο μικρό. Είχε έτσι. Την τάση. τάση. Ποιο ήταν αυτό που έβλεπε, άκουγε στο ραδιόφωνο, έβλεπε στην τηλεόραση και έλεγε: Εγώ μια μέρα θέλω να γίνω σαν αυτόν. Αν... Όχι απαραίτητα να του μοιάσει, δηλαδή, ναι. να σε παρακινήσει, να ανέβει στη σκηνή, να τραγουδήσει. Κοίτα, εάν ζούσα στο εξωτερικό, θα ήθελα πάρα πολύ να ήμουν ο Μάικλ Τζάξον. <laughs> και ποιο δεν θα το ήθελε. Αλλά όχι με την πορεία που χάραξε αργότερα, το ξεκίνημά του. Ναι. Και όλα αυτά που έχει κάνει αυτό ο άνθρωπο. Ήταν ένα άνθρωπο ο οποίο με ενέπνεε πάρα πολύ καλλιτεχνικά. Σε πολλά πράγματα και μου άρεσε πάρα πολύ. Τώρα, αν μιλήσουμε και για την Ελλάδα, είναι και επίση την Ελλάδα πάρα πολύ. Εγώ άκουγα Μακί Χρυστοδουλόπουλο, Μαργαρίτη, Τερζή, τα πάντα, τα πάντα. Έχω ακούσει τους πάντες. Μ' αρέσει να ακούω τα πάντα, δεν μπορώ να ακούω κάτι συγκεκριμένο. Άκουγα και ξένη μουσική, βέβαια πιο πολλά ελληνικά. Και από έξι χρονών ήξερα ότι εγώ θα γίνω τραγουδιστή. Αν και μου άρεσε και το ποδόσφαιρο, ναι. πάρα πολύ. Ήμουνα και καλό παίχτη, με πιέζε ο προπονητή προάλλε στην... στην Πάτρα και μου έλεγε. Καλά, εγώ σε προόριζα να σε κάνω μεγάλο αστέρι του ποδοσφαίρου και εσύ μου, μου ξέφυγε και μου είσαι τραγουδιστή. Ε, του λέω τι να κάνω, αφού αυτό με κέρδισε. Περισσότερο. Το, διά, το διάβασα. Έλεγε ότι σε κέρδισε το τραγούδι όταν έκοψε το τσιγάρο. Όταν άρχισε, μάλλον το τσιγάρο. Ακριβώ όπω το πει. Τότε το, το σταμάτησε τον αθλητισμό. Ναι, ναι. Το έχει μετανιώσει. Το έχω σαν αποθυμένο <laughs> που δεν κατάφερα να παίξω ποδόσφαιρο έτσι να μπω σε ένα γήπεδο με πολύ κόσμο και να, να παίξω μπάλα. Δεν έγινε. Ελπίζω στην επόμενη ζωή μου να είμαι ποδοσφαιριστεί. Θα προτιμούσε να τραγουδίσει τη Eurovision ή να παίξει μπάλα σε ένα Euro. Να παίξω χίλιε φορέ μπάλα σε ένα Euro. Γιατί η Eurovision νομίζω πω είναι αυτό που, που έχω δει το, το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια. Ένα. Πώ να το πω. Δεν βρίσκω την κατάλληλη λέξη να σου πω. Πάντω θα σου πω ότι δεν μου αρέσει καθόλου. Τι δεν μου αρέσει, θα σου πω ναι. Δεν μου αρέσει που πάμε συνέχεια με ξένο τραγούδι. Ενώ γειτονικέ μα χώρε, Βουλγαρία. Από αυτά που έχω παρακολουθήσει, η, ε, η, η Σερβία ε. έχουν τραγουδήσει στην, ε, στη γλώσσα τους και έχουν πάρει και πάρα, πάρα πολύ καλή θέση. Ναι. Αν θυμάσαι τον ε, Ζέλικο Κρυγοξίμοβιτς, είχε πάρει τη δεύτερη θέση και αυτό το τραγούδι νομίζω πως ήταν το καλύτερο ever ναι. όλων των προηγούμενων ετών αυτό θα έπρεπε να είναι το καλύτερο τραγούδι. Παρ' όλα αυτά δεν κέρδισε την πρώτη θέση, τη δεύτερη, αλλά πήγαν με τη γλώσσα του. Και θα έπρεπε και εμεί οι Έλληνε να κάνουμε το ίδιο. Γιατί δεν κατάλαβα, εμεί οι Έλληνε τι, ε, αποποιούμαστε την εθνικότητά μα, ποιοι είμαστε. Είμαστε Έλληνε και η μαγκιά μα. Και θα πάμε να τραγουδήσουμε ελληνικά. Το κατάλαβα. Άρα είσαι μαζί με τον Γιώργο τον Αλκίο φέτο. Βέβαια με τον Αλκίο. Το γουστάρω πάρα πολύ και τον ακούω και από μικρό βέβαια, γιατί είναι πολλά χρόνια ο Γιώργο το τραγούδι. Ναι. Και μου αρέσει πάρα πολύ. Το τραγούδι αρέσει. Δεν θα έλεγα ότι τρελαίνομαι, αλλά είναι ένα ελληνικό τραγούδι. Μόνο και μόνο για αυτό το λόγο χαίρομαι. Άρα το θέμα είναι η πρόθεση, ότι θέλει να προτείνει την Ελλάδα, να ακούσει ο άλλο ελληνική μουσική, ελληνικά λόγια. Εγώ πάντω, ό,τι και να συμβεί, είτε πάρει την πρώτη είτε την τελευταία θέση, εγώ θα είμαι χαρούμενο που πήγε ελληνικό τραγούδι. Τώρα από εκεί και έπειτα υπάρχουν κάποιοι κακοπροαίρετοι άνθρωποι που θα βγουν πάλι στι τηλεοράσει και θα αρχίσουν να λένε: Εμεί το λέγαμε, δεν ήταν καλό το τραγούδι. Ωραία, πηγαίνετε τραγουδίστε εσεί. Αφού δεν θέλει να τραγουδήσει ο άνθρωπο που πήγε με Έτσι, ελληνικό. Αφού ξέρει πώ λειτουργεί. Πηγαίνετε τραγουδίστε εσεί με αγγλικό. Αφού ξέρει πώ λειτουργεί η ελληνική τηλεόραση και μάλιστα πρόσφατα έκανε και κάποιε δηλώσει με τι οποίε έγινε ένα ψιλοπανικό. Όπω τι. Έλεγαν ότι κατηγορούσε τη τηλεόραση λέγοντα ότι προτιμά να μην βλέπει, ότι το επίπεδο είναι πάρα πολύ χαμηλό. Γιατί είναι ψέματα δηλαδή αυτό. Καταρχά, εγώ δεν μ' αρέσει να προκαλώ. Ναι. Δεν προκαλώ ποτέ. Αυτό που είπα είναι η άποψή μου και κάθε άνθρωπο πρέπει να έχει την άποψή του. Εμένα η τηλεόραση αυτή που υπάρχει σήμερα δεν μου αρέσει καθόλου. Δεν έχει να μου προσφέρει τίποτα. Εκτό από δύο-τρία πρόσωπα που παίζουν καθημερινά στην τηλεόραση και είναι. Τι να πω τώρα, δηλαδή. ντρέπομαι ντρέπομαι, αλήθεια σου λέω. Δηλαδή, δεν υπάρχει μια εκπομπή όπω παλιότερα έκανε η Ρούλα Κορομιλά, ο κύριο Χαρδαβέλας, κάνανε κάποιε εκπομπέ με σωστού τραγουδιστέ, με ηθοποιού, με ανθρώπου με αξίε ιδανικά, βγαίνανε να πούνε κάτι για τη δουλειά του, κάτι σοβαρά πράγματα. Ναι. Τώρα η τηλεόραση είναι μόνο γελιότητε. Γιατί, 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 να μην το πω δηλαδή. Όχι, δεν πρέπει και, και κάποιοι άλλοι να βγουν και να πούνε την αλήθεια. Μα αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Να πω ψέματα. Όχι, να απλά, πω ότι είναι ωραία. Να πλά... βλέπω αυτό που βλέπω. Όχι, δεν είναι ωραία. Πα κόντρα στο σύστημα όμω. Δεν έτσι. πάω κόντρα στο σύστημα, γιατί πάω κόντρα. Ε, γιατί συνήθως... Λέω τη γνώμη μου, η άποψή ναι. μου αυτή. Συνήθω όμω οι περισσότεροι τραγουδιστέ που τουλάχιστον και εγώ ρωτάω εδώ μου λένε ότι είναι μέρο τη δουλειά η τηλεόραση. Λοιπόν, Βεβαίω είναι. Μα, είπα εγώ δεν θα βγω στη τηλεόραση να μιλήσω για τη δουλειά μου. Θα μιλήσω όμω για τη δουλειά μου. Δεν θα μιλήσω για, το, για την προσωπική μου ζωή. Εγώ δεν μίλησα όμω για την δικιά μου περίπτωση. Μίλησα για την τηλεόραση γενικότερα, αυτό που υπάρχει σήμερα. Δηλαδή, βγαίνουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τίποτα να πούν. Απολύτω τίποτα. Mm. Και ασχολούνται με την προσωπική του ζωή. Ε, δεν είναι σωστό αυτό. Δηλαδή είναι δυνατόν να ασχολούμαστε με, τους, ε, με αυτούς τους ανθρώπους που δεν έχουν τίποτα να πούν και αντί να κοιτάξουμε να βοηθήσουμε κάποιους ανθρώπους που δεν έχουν να φάνε και εδώ στην Ελλάδα με την κρίση που υπάρχει ναι. οι άνθρωποι δουλεύουν για 600 και ίσως και να μην τα πάρουν αυτά τα ευρώ το μήνα και είναι και απλή ρωτητός μήνες. Γιατί να μην το πούμε δηλαδή. Έτσι είναι φίλε μου. Ξέρεις τι γίνεται ε, αυτό που, Γι' αυτό μάλλον που σε κατηγόρησαν κάποιοι πάνω Δεν νομίζω τις ότι με δηλώσεις. κατηγόρησαν Αυτό το, το λες εσύ Όχι. Το Όχι. Και αν με κατηγόρησαν δεν πειράζει Σε έχουν κατηγορήσει για το εξή. Γιατί λένε ότι δεν θα έπρεπε να μιλάει ένα παιδί που πήγε σε reality Δηλαδή διάλεξε κατάλαβα. την τηλεόραση για να ναι. προβληθεί Βεβαίω διάλεξε την ότι... τηλεόραση Και τι έγινε κακό είναι αυτό Τι έκανα στη τηλεόραση εγώ Έκανα κάτι Εγώ σου λέω ότι γράφουν. Ωραία, και θα σου πω, θα τους απαντήσω μέσα από σένα. Εγώ βγήκα στη τηλεόραση, τραγούδησα και βγήκα έξω και έκανα του δίσκου αυτού που έκανα. Και ο σκοπό μου ήταν αυτό. Προκάλεσα σε κάτι άλλο. Είναι κακό να πω την άποψή μου για πράγματα που αφορούν εμένα και όλου του ανθρώπου γύρω μου. Δεν είναι κακό. Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Ωραία, να το λε αυτό. Απλά πρέπει να κάνω. να μεταφέρω ίσω τι πληροφορίε που ίσω εσύ δεν ξέρει. Ναι. για να λάβουν κάποιοι την απάντηση αυτή. Ας την και χαίρομαι δηλαδή. που απάντησε. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με ένα ακόμη τραγούδι σου εδώ στο ποτέ όπω πριν τη Παρασκευή. Και μόλι επιστρέψουμε, έχω και άλλα πράγματα να σε ρωτήσω. Μία από τι ατάκε που μου άρεσε πολύ διαβάζοντα συνεντεύξει σου ήταν ότι τα όνειρα είναι λόγο για να ζει. Ωραία ατάκα αυτή. Όχι, νομίζω την έχουν πει πολλοί άνθρωποι και αυτή είναι η πραγματικότητα. Ότι χωρί όνειρα δεν μπορεί να ζήσει. Πρέπει να ονειρεύεσαι ότι αύριο θα ήθελα πάρα πολύ και θα προσπαθήσω γι' αυτό να κάνω αυτό το πράγμα. Και αν το καταφέρει, θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Εγώ δεν θα πω τι θα περιμένει να κάνει αύριο, θα πω τι περιμένει να γίνει στα μέσα προστέλη του Απρίλιο που έρχεται. Δεν θα το πούμε τώρα. Ναι. Ωραία, θα το πούμε ωραία, μετά το τραγούδι. Εσεί που περιμένετε να δείτε πού θα τραγουδάει ο Νίκο, με ποιου θα τραγουδάει και πότε θα ξεκινήσει, θα το μάθετε σε λίγα λεπτά.